Σας μέρα. Καλημέρα. Καλή, καλή. Τι κάνετε? Καλά, λοιπόν, καλά είμαστε κι εμείς. Εμείς είπαμε αυτά που υποθέτουμε ότι λέτε εσείς. Αλλά θα μας τα πείτε τώρα πιο συγκεκριμένα. Κυβέρνηση και εταίροι πετάνε το τενεκεδάκι παρακάτω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τι θα έπρεπε να είναι η σημερινή συζήτηση. Η σημερινή συζήτηση θα έπρεπε, όχι μόνο η σημερινή, και των τελευταίων μηνών, να είναι η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Ναι. Να είναι η λήψη των μεσομακροπρόθεσμων μέτρων, των ουσιαστικών δηλαδή μέτρων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του χρέους, τα οποία είναι τα δύο προαπαιτούμενα, προκειμένου η χώρα να μπει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης δεν έχει μπει από το Μάρτιο του 2015. Ναι. Πότε να έμπαινε? Αρχές Μαρτίου. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουμε. Ναι, δεν τα έχουμε. Ούτως ή άλλως αυτό που λέτε εσείς, κύριε Σταϊκούρα, σας θυμίζω, ήταν και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο αυτό είχε πει. Τα πόδια στο κεφάλι για να κλείσει η αξιολόγηση. Απέτυχε στην απόφαση κυβέρνηση. Ναι, να σας θυμίσω ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα έχει κλείσει τον Με δική της ευθύνη έχει αποτύχει. Θα σας απαντήσω. Με δική της αποκλειστική ευθύνη υπάρχει χρονική καθυστέρηση. Για το αδιέξοδο όμως, με ίδιο ευθύνη έχουν και οι εταίροι και δανειστές με υπερβολικές απαιτήσεις τις οποίες είχαν. Όπως και έχουν. Όπως που τις αποδέχεται όμως η κυβέρνηση. Απαιτήσεις που τις αποδέχεται. Αποδέχεται. Δεν αποδέχθηκε ότι θα υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% και πέρα το 2018. Το αποδέχθηκε και το προσυπέγραψε στο Eurogroup του Δεκεμβρίου του 2016. Άρα η κυβέρνηση αποδέχεται τις απαιτήσεις. Δεν αποδέχθηκε η κυβέρνηση προκειμένου να επιστρέψουν οι θεσμοί να υποχωρήσει σε όλα αποδεχόμενη τις απαιτήσεις του ΔΝΤ. Προκύπτει από όλες τις δηλώσεις των εταίρων και δανειστών. Από όλες. Δεν ξέρουμε, ξέρουμε ακόμα, κύριε Σταϊκούρα, εάν έχει υποχωρήσει. Θέλω να πω αυτό. Την έχετε δει την γραπτή δήλωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Ναι, ναι, ναι. Θέλω να τη διαβάσουμε λίγο. Να σας πω ότι εγώ κατάλαβα και εσείς θα μας πείτε αν έχουμε κάνει λάθος. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτά είναι τα πεδία στα οποία θα προκύψουν συμφωνίες. Φορολογικό, ασφαλιστικό και εργασιακά. Να αφήσουμε λίγο τι καταλαβαίνετε εσείς και τι εγώ και να πάμε επί συγκεκριμένων κειμένων εντός εισαγωγικών για να μας τα ακριβείς. Ναι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι πώς λέει εντός εισαγωγικών. Καλωσορίζουμε την πρόοδο των ελληνικών αρχών στην εκπλήρωση των απαιτήσεων των θεσμών σε τομείς κλειδιά, δηλαδή την πλήρη υποχώρηση. Στη βάση αυτή, συνεχίζει, συμφωνήσαμε να στείλουμε πίσω την αποστολή. Άρα η κυβέρνηση για όλα αυτά που δήθεν είχε κόκκινες γραμμές υποχώρησε. Μάλιστα. Νομοθέτηση μέτρων που τη θεωρούσε αντισταγματική θα υπάρχει. Ναι. Από τώρα για μετά το 18. Υποχώρηση στις απαιτήσεις του ΔΝΤ, αφορολόγητο και συντάξεις θα υπάρχει. Υψηλά πρωτογενή πλονάσματα μετά το 18 θα υπάρχουν και θα υπάρχουν και μέτρα μετά το 18. Μάλιστα. Να σας θυμίσω δε, και κλείνω αμέσως για να με ρωτήσω ό,τι θέλετε, ότι συμφωνία δεν έχουμε. Ναι. Πολιτική συμφωνία δεν έχουμε. Το non paper της κυβέρνησης μιλούσε για πολιτική συμφωνία και η επίσημη δήλωση του επικεφαλής του Eurogroup, όπως διανεμήθηκε κιόλας, λέει για μη πολιτική συμφωνία. Ναι. Είναι απροσδιορίστος ο χρόνος ολοκλήρωσης αξιολόγησης και δεν υπάρχει καμία αναφορά για το χρέος που, όπως σας είπα, είναι προϋπόθεση για να μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Έχουμε ωστόσο μια προσυμφωνία η οποία θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες. Όχι. Καμία συμφωνία. Πώς δεν έχουμε, αφού θα έρθουν εδώ για να συζητήσουν. Αυτό. Έχουμε τη συμφωνία να έρθουν θεσμοί. Όχι συμφωνία. Όχι συμφωνία στο πακέτο, προς Θεού, δεν είπα κάτι τέτοιο. Έχουμε συμφωνία, λέω, ότι θα έρθουν τις επόμενες μέρες για να συζητήσουν. Έχουμε το εξής. Η κυβέρνηση αποδέχθηκε τις απαιτήσεις του ΔΝΤ προκειμένου να έρθουν οι θεσμοί στην Ελλάδα και να ξεκινήσουν οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο. Μάλιστα. Και στα Ικούρα. Ουσιαστικά, έρχομαι τώρα για να κλείσω το αρχικό σας ερώτημα. Πετάμε το τενακεδάκι πιο κάτω. Ωραία. Αντί να λύσουμε το θέμα, να κλείσει η αξιολόγηση, να πάρουμε αυτό που χρειάζεται για το χρέος και να μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους, εντός και εκτός Ελλάδος, πετάμε το τενακεδάκι λίγους μήνες αργότερα. Με κόστος για την πραγματική οικονομία και τους Έλληνες πολίτες. Μάλιστα. Εσείς δεν πιέζατε σαν κόμμα να κλείσει η αξιολόγηση όσο γίνεται πιο γρήγορα, κάτι το οποίο συνεπάγει για τη στιγμή που ξέρετε τις πιέσεις και από τη Γερμανία και από το ΔΝΤ, ότι κάποια από αυτά τα πράγματα θα ήταν στο τραπέζι συζήτησης? Ναι, επιβεβαιώνω ότι εμείς επί καιρό πιέζαμε για να κλείσει το ταχύτερο δυνατόν συμφωνία, κόμμα, κατά τον βέλτιστο για τα ελληνικά συμφέροντα τρόπο. Αυτή είναι η πλήρης ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας που επαναλαμβάνεται συνέχεια. Αυτό το κατά και τον βέλτιστο το λέτε πάντα, κύριε Σταϊκούρα. Και ρωτώ, και ρωτώ. Θα σας απαντήσω. Πέρυσι, όταν έκλεισε η πρώτη αξιολόγηση, υπήρχε αναφορά στο τρίτο μνημόνιο για το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων διάρκειας ενός αιώνα?
Όχι. Υπήρχε πρόβλεψη ότι το μνημόνιο για τον οριζόντιο και αυτόματο κόφτη. Όχι. Υπήρχε πρόβλεψη για επιπλέον μέτρα. Όχι. Γιατί τα πήραμε όλα αυτά στην πρώτη αξιολόγηση? Γιατί η κυβέρνηση καθυστέρησε. Αυτό είναι το κόστος της καθυστέρησης. Και γι' αυτό λέω κατά τον βέλτιστο για τα ελληνικά συμφέροντα τρόπο. Mm. Δεύτερη παρατήρηση. Μην σας πάω πολλούς μήνες πριν, γιατί η δεύτερη αξιολόγηση θα πρέπει να έχει κλείσει τον Φεβρουάριο του 2016. Mm. Σας πάω το Δεκέμβριο του 2016. Στην επίσημη απόφαση του Eurogroup, υπήρχε πουθενά αναφορά για μέτρα τώρα που θα νομοθετηθούν για μετά από 2 και 3 χρόνια? Πουθενά. Πώς προκύπτουν αυτά συνεχώς τα μέτρα? Προκύπτουν εξαιτίας της καθυστέρησης, της αβελτηρίας. Της καθυστέρησης ή της τακτικής των συνομιλητών μας κάθε φορά που πάμε στο τραπέζι να βάζουν νέα μέτρα στη συζήτηση και, να τα, και με κάποιο τρόπο να προσπαθούν να τα επιβάλλουν κιόλας. Νομίζω ότι ήμουν ασαφής. Για την καθυστέρηση, την αποκλειστική ευθύνη τη φέρει η κυβέρνηση. Η οποία καθυστέρηση αυξάνει τα μέτρα και το κόστος για τους Έλληνες πολίτες. Οι εταίροι που φταίνε, κύριε Σταϊκούρα, οι εταίροι που φταίνε. Να σας το είπα. Να το επαναλάβω. Ναι, ναι. Για παράλογες απαιτήσεις. Όπως η διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα, που την αποδέχθηκε όμως η κυβέρνηση, γραπτός, από τον Δεκέμβριο και ισχύει και σήμερα, όπως βλέπετε. Και δεύτερον, για το ότι ζητούν από τώρα, δεσμεύοντας επόμενες κυβερνήσεις και επόμενες γενναίες, σε προληπτική, όχι σε προληπτική λήψη μέτρων, σε νομοθέτηση σήμερα μέτρων για τότε. Αυτή την καθυστέρηση, κύριε Σταϊκούρα, ναι, ναι. Που η κυβέρνηση έλεγε ότι είναι αντισυνταγματική. Ναι. Κύριε Σταϊκούρα, αυτή την καθυστέρηση που εσείς επισημαίνετε και που την, δεν την επισημαίνετε τώρα, ως Νέα Δημοκρατία ήταν ένα από τα στοιχεία κριτικής έναντι της κυβέρνησης. Συμφώνησε ότι η κυβέρνηση καθυστερεί ή έχει καθυστερήσει και ο κύριος Σόιμπλε στη συνάντηση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης και τον οποίο συνοδεύατε? Δεν έχω καταλάβει το ερώτημά σας. Εννοώ οι εταίροι μας και εν προκειμένου ο κύριος Σόιμπλε, με τον οποίο ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, και ο κύριος Σόιμπλε σας είπε ότι η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση φέρει ευθύνη για τις καθυστερήσεις. Αυτό είναι διαπίστωση και του κυρίου Σόιμπλε, ενός εκ των δανειστών? Απορώ για την ερώτησή σας, γιατί θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι εδώ και 10 μέρες δεν έχουμε κάνει καμία αναφορά ως Νέα Δημοκρατία για τη συνάντηση αυτή. Το ξέρω. Εγώ επιχειρώ λοιπόν δι' αυτού του τρόπου να ξαναγυρίσω σε αυτή τη συνάντηση. Προφανώς κάνετε μια περιττή ερώτηση, στην οποία δεν θα πάρετε απάντηση. Και το ξέρετε ότι είναι περιττή. Ναι. Μάλιστα. Δεν θα μας δώσετε απάντηση. Τι υπόθηκε σε αυτό? Κύριε Σταϊκούρα, το ενδεχόμενο των εκλογών το βλέπετε κάποια στιγμή ή αυτό πάει πίσω? Το ενδεχόμενο. Μισό λεπτό. Το αίτημα για το ενδεχόμενο των εκλογών δεν εξαρτάται από την αξιωματική αντιπολίτευση, εξαρτάται από την κυβέρνηση. Ναι, αλλά εσείς τη συζητάτε συνέχεια. Γι' αυτό θα είμαι πολύ σαφής. Ναι, ναι. Το αίτημα για εκλογές παραμένει. Το αίτημα για εκλογές είναι ανεξάρτητο από την ολοκλήρωση αξιολόγησης. Εδράζεται στην αποτυχία της κυβέρνησης να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Βασίζεται στην αποτυχία της κυβέρνησης να υλοποιήσει διαδοτικές αλλαγές. Έχει να κάνει με το ότι το μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής δεν είναι προς σωστή κατεύθυνση. Αναφέρομαι τώρα μόνο στην οικονομία και πάμε τώρα και στα άλλα πεδία. Και έχει να κάνει με την αποτυχία της κυβέρνησης σε όλα τα πεδία της δημόσιας σφαίρας, όπως είναι η παιδεία, η υγεία, η διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού. Σύμφωνα, αλλά δεν γίνεται εν κενό αυτή η πρόταση, κύριε Σταϊκούρα. Δεν γίνεται εν κενό η πρότασή σας, η επιμονή στην πρότασή σας για την διεξαγωγή εκλογών. Γίνεται ενώ η χώρα βρίσκεται σε μια πολύ συγκεκριμένη φάση. Έχουμε βάλει εμείς εμπόδια στη διαπραγμάτευση? Η κυβέρνηση καθυστερεί. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει αξιολόγηση το Δεκέμβριο και απέτυχε. Μάλιστα. Ο κύριος Φίλης λέει ότι απέτυχε η κυβέρνηση. Και μιλάτε για την αξιωματική αντιπολίτευση. Ρωτήστε τον κύριο Φίλη καλύτερα. Εντάξει, διάλογο κάνουμε, κύριε Σταϊκούρα. Σαφέστατα, μα και εγώ το εικόνα το ερώτημα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Παλαιότερα, όταν είχε προτείνει η Νέα Δημοκρατία 4,5% πλεονάσματα, είπατε ότι δεν ήταν απαγορευτικό, γιατί αν υπάρχει ανάλογη ανάπτυξη, μπορεί να αντιμετωπιστεί. Τώρα, πού είναι η ένσταση στο 3,5%? Καταρχήν, τώρα με αυτό το ερώτημα που μου θέλετε. Λέτε ότι η κυβέρνηση πλέον δεν υποστηρίζει ότι δεν είναι εφικτό το ερώτημα. Όχι, όχι, εγώ δεν λέω ότι. Εγώ κάνω μια ερώτηση. Είναι πολύ εφικτό το ερώτημά σας. Συγγνώμη, κύριε Σταϊκούρα, έχω απέναντί μου εσάς, ο οποίος είστε καθηγητής οικονομικών. Αντιλαμβάνεστε ότι. Και εγώ είμαι δημοσιογράφος. Ρωτάω λοιπόν να μου δώσετε μια διευκρίνηση σε μια πορεία. Δεν είναι ότι εγώ λέω κάτι για την κυβέρνηση για εσάς. Έχετε δίκιο. Απλά όταν σας θέτω εγώ το ερώτημα, το θέτω ρητορικά, δεν περιμένω απάντηση. Ναι, ναι. Δίνω ουσιαστικά μέσα από το ερώτημα την απάντηση που θέλετε στο ερώτημα. Ναι, ναι.
Άρα η κυβέρνηση ουσιαστικά αποδέχεται σήμερα, χθες, ότι είναι εφικτό να επιτυχάνει η χώρα 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα για μακρά περίοδο, γιατί με αυτό και μόνο τον τρόπο το πακέτο των μέτρων που θα έρθει θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο, αν επιτυγχάνονται οι στόχοι. Άρα αυτό που κατηγορούσε η σημερινή κυβέρνηση, την προηγούμενη κυβέρνηση, και έλεγε ότι αυτά είναι ανέφικτα, πλέον τα θεωρεί εφικτά. Εμείς γιατί τα θεωρούσαμε εφικτά τότε? Τα θεωρούσαμε εφικτά πρώτον διότι δεν ήταν για μακρά περίοδο. Σας θυμίζω ότι ήταν για 2 χρόνια, 4,5 και 3,5, και μετά θα υπήρχε συζήτηση με τους εταίρους και δανειστές. Δεν ξέρω την κατάληξη, αλλά θα υπήρχε συζήτηση. Τώρα η κυβέρνηση αποδέχεται για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια ένα υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα. Και δεύτερον, τότε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών ήταν 9 δισεκατομμύρια ευρώ υψηλότερο. Σας θυμίζω ότι τα 2 τελευταία χρόνια λείψαν 9 δις πρόσθετα μέτρα. Και ο πλούτος της χώρας ήταν με υψηλότερη δυναμική από τη σήμερα, αφού σήμερα, αν δει κανένας το ΑΕΠ, όπως διαμορφώνεται, φτάσαμε ακριβώς εκεί που ήμασταν το 2014. Συνεπώς, η δυναμική της οικονομίας τότε ήταν πιο ισχυρή από ό,τι είναι σήμερα. Ωραία. Αυτά τα αντίμετρα τα οποία συζητάμε, αν πραγματικά υπάρξουν, μπορούν να βελτιώσουν την ανάπτυξη? Πρώτα απ' όλα, γιατί χρειάζεται να νομοθετηθούν και γιατί χρειάζεται να πανηγυρίζει η κυβέρνηση για αυτά? Στο δεύτερο μνημόνιο και στο τρίτο μνημόνιο προβλέπεται ξεκάθαρα ότι αν υπάρχει υπερκάλυψη των δημοσιονομικών στόχων, η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τους δανειστές, μπορεί να κάνει την διανομή αυτού όπως επιθυμεί. Ναι, αλλά είδαμε τον προηγούμενο χρόνο μία διανομή που έκανε υπερκάλυψης, δημιούργησε του κόσμου προβλήματα. Ναι, γιατί η συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση και αθέτησε ήταν ότι θα γίνει όταν οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα. Δηλαδή τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο. Άρα η κυβέρνηση δεν τίμησε την υπογραφή της. Nice. Και δεύτερον, δεν τίμησε την υπογραφή της και στο πού θα γίνονταν η διανομή. Εμείς το 2014, στο δεύτερο μνημόνιο, δεν μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση. Παρεπιπτόντως, η κυβέρνηση πανηγυρίζει λέγοντας ότι πιθανόν, αν όλα πάνε καλά, το 2019 θα επιστρέψει το ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%. Εκεί που το βρήκε από εμάς. Ναι. Αυτή είναι η θριαμβολογία της κυβέρνησης, 6 χρόνια μετά. Άρα, εμείς τότε μειώσαμε φόρους. ΦΠΑ στην εστίαση, ειδικό φόρο κατανάλωση πετρέλαιο θέμα. Τα θυμόμαστε αυτά, κύριε Σταϊκούρα. Η ερώτηση είναι ότι. Καλό είναι να τα θυμηθεί και η ελληνική κοινωνία. Ασφαλιστικές φορές, κατά 5% και δώσαμε και κοινωνικό μέρισμα. Ναι. Αυτό γιατί υπήρχε υπερκάλυψη των στόχων. Η κυβέρνηση σημερινή, κατά αντιστοιχεία το Δεκέμβριο, έδωσε αυτό το μέρισμα στους χαμηλούς συνταξιούχους. Με λίγα λόγια, η υπερκάλυψη των στόχων δίνει τον δημοσιονομικό χώρο προκειμένου η εκάστοτε κυβέρνηση να κάνει την διανομή όπως θέλει. Και προφανώς εμείς είμαστε θετικοί στο αυτό να γίνει με μείωση των φόρων. Ναι, υποστηρίζουμε την μείωση των φόρων. Αλλά η κυβέρνηση προκειμένου να πετύχει αυτούς τους υψηλούς στόχους, που μέχρι πρόσφατα υποστηρίζει ότι δεν επιτυγχάνονται, θα πάρει επώδυνα μέτρα που μέχρι πρόσφατα υποστηρίζει ότι είναι κόκκινες γραμμές και παράλογες απαιτήσεις των δανειστών. Και μάλιστα για το 2019 και μετά, που έλεγε ότι είναι αντισταγματικό. Κύριε Σταϊκούρα, έχουμε ερωτήματα. Χρόνο δεν έχουμε. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Να είστε καλά.